Κύριε Πρωθυπουργέ, ωραία η ομιλία που μας αναγνώσατε, όμως τα προβλήματα υπερβαίνουν τις ατάκες και τις εκφωνήσεις. Διότι εδώ μιλάμε για μια πραγματικότητα οδυνηρή. Ξέρετε τι σημαίνει ανεργία πραγματική που πλησιάζει το 15%. Ξέρετε τι σημαίνει που μιλάτε εσείς τώρα για τους μισθούς και τις συντάξεις που δεν θα έχουν να πληρωθούν. Ότι στις περισσότερες ιδιωτικές επιχειρήσεις υπάρχουν 3 και 4 μήνες απλήρωτοι. Δεν μιλάω για τους μισθούς που κόψατε. Μιλάτε για στάσεις πληρωμών και χρεοκοπία. Έχετε καταλάβει ότι αυτό το οποίο ζούμε ως μαρτύριο της σταγόνας είναι μια ιδιότυπη στάση πληρωμών. Διότι δεν πληρώνουν οι τράπεζες τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες και κλείνουν τα μαγαζιά. Διότι έχετε κηρύξει στάση πληρωμών στους συμβασιούχους και δεν τους πληρώνετε. Διότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν να πάρουν από το δημόσιο χρήματα εδώ και ένα χρόνο. Όμως, κύριε Πρωθυπουργέ, μιλήσατε για παραμύθια. Εγώ είμαι παραμυθάς. Ο κύριος Τροσκάν είναι παραμυθάς. Γιατί δεν το λέτε από το βήμα της Βουλής? Για δεν το λέτε. Πείτε το ότι είναι παραμυθάς ο κύριος Τροσκάν. Λέτε ότι είμαστε ανεύθυνοι και ότι δεν καταλαβαίνουμε ότι η χώρα βρίσκεται σε κρίση και βγάζουμε λάδι τη δεξιά. Ποιος? Εσείς που πορεύεστε αγκαζέ με τον κύριο Καρατζαφέρη και τον κύριο Μητσοτάκη. Τον κύριο Μητσοτάκη, κύριε Παπανδρέου. Την τριετία του οποίου την ξεπεράσατε. Ο μόνος που σας στηρίζει είναι, μην αναρωτιέστε. Ο μόνος που σας στηρίζει. Και μας ζητάει κιόλας να μην κάνουμε αντιπολίτευση. Αφήστε για τον Σαμαρά. Θα πω, μην μου λέτε για τον Σαμαρά. Κύριε Παπανδρέου, κύριε Παπανδρέου, μαζί αποφασίσατε ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία τη βύθιση της χώρας. Αγκαζέ, συνεταιρικά. Να σας πω κάτι. Ο κύριος Τροσκάν λέει ότι από τον Νοέμβριο, όταν εσείς εδώ βγαίνατε και λέγατε, θυμάστε τι κάνατε εκείνη την εποχή, τον Νοέμβριο. Καλούσατε σύνοδο των πολιτικών αρχηγών υπό τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και αφού ξέρατε την κατάσταση και κάνατε διαπραγματεύσεις, αντί να πείτε την αλήθεια στους πολιτικούς αρχηγούς και να καλέσετε να βρούμε λύση, αν θέλατε να βρούμε μαζί λύση, δεν θέλατε, την είχατε έτοιμη από πριν τις εκλογές, μας λέγατε για τη διαφθορά και βγαίνατε σε όλη την Ευρώπη και λέγατε ότι είναι διαφθαρμένοι οι Έλληνες. Ή εν πάση περιπτώσει αυτή την εντύπωση δίνατε. Αυτό κάνατε. Γιατί? Γιατί βεβαίως επιλογή ξένων και ντόπιων κέντρων της ολιγαρχίας ήταν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην Ευρώπη. Εσείς το φέρατε βέβαια, εσείς ανοίξατε την Κερκόπορτα, στην οποία επιλογή πλακάκια τα κάνατε με τον κύριο Καραμαλή. Γι' αυτό δεν μιλάει 1,5 χρόνο. Ο κύριος Καραμαλής παρέδωσε την εξουσία, διότι ήξερε και έχει τεράστια ευθύνη και για τα ελλείμματα και για το που έφτασε τη χώρα. Αλλά ποιος έκανε αντιπολίτευση στον Καραμαλή? Ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε αντιπολίτευση στον Καραμαλή. Σκληρή αντιπολίτευση. Με σκληρότατες εκφράσεις σε αυτή τη Βουλή. Σας παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι. Σας παρακαλώ. Λέει την άποψή του κύριο Τσίπρα. Πείτε εμάς ότι είμαστε συνεταίροι της δεξιάς. Που έχει η πιο δεξιά και χειραγωγούμενη κυβέρνηση από τη μεταπολίτευση και μετά.